Είσαι καμπούρης, ακόμα και τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο, μήπως καμπουριάζεις. Καταστροφικό. Πρώτον, σου δημιουργεί αυγενικό. Δεύτερον, σου δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα στους μύες και στη σπονδυλική στήλη και με την πάροδο του χρόνου. Αν δεν κάνεις κάτι τώρα, πέρα από αντιαισθητικό, θα μας μείνεις και στο κρεβάτι. Μήπως και κάτι χειρότερο. Σου δείξω τώρα μια ρουτίνα. Θα πάρει 2 λεπτά, 3 από την ημέρα σου και θα σου φτιάξει την καμπούρα. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι αυτά εδώ πέρα τα λάστιχα. Αυτά μπορείς να τα πάρεις από όπου θες. Λοιπόν, οπότε βάζεις το λάστιχο εδώ πέρα και ξεκινάς με την πρώτη άσκηση, η οποία είναι έξω στροφές του ώμου. Οπότε βάζεις το χέρι εδώ πέρα, τον αγκώνα τον ακουμπάς εδώ στους κοιλιακούς, ακουμπάς εδώ στην κοιλιά και τραβάς. Αυτή είναι μία επανάληψη, 2. Και προσέχτε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα η ομοπλάτη να μην πετάγει τελείως έτσι προς τα πίσω. Κράτα την κάτω και μην το πας τελείως έτσι, ως εδώ πέρα. Κάνεις 3 επί 15, 15 επαναλήψεις, μπαπ, έτσι, αυτό είναι το σωστό. 15 επαναλήψεις από εδώ, 15 επαναλήψεις από εδώ, ωραία. Και μετά πάμε στην επόμενη άσκηση, που είναι οι L-στροφές. Το φέρνεις αυτό οριζόντιο από το έδαφος, okay. Δημιουργείς, και δημιουργείς ένα λάμδα, τσαπ, εδώ πέρα. Και πάμε πάλι, μπαπ. Και πάλι προσέχεις να μην σου φύγει η ομοπλάτη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, εντάξει. Αυτό είναι το σωστό. Το λάθος ποιο είναι, έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ, εδώ. Αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό. Κάνεις 3 επί 15, από το ένα χέρι, μετά από το άλλο και μετά πάμε στην επόμενη άσκηση της έξω, της επαγωγές. Οπότε, ξεκινάει το χέρι από μπροστά, εδώ πέρα, ευθεία και πάει πίσω. Τσαπ, εδώ. Πρόσχε, δεν λυγείς αγώνα, δεν λυγείς χέρια, ξεκινάει, είναι δουλειά του ώμου αυτή. Και πάλι πρέπει να σε πιάνει το κάψιμο εδώ πέρα και πάλι πρέπει να προσέχεις να μην σου φεύγει όμως έξω. 3 επί 15 το κάθε χέρι, έτσι, μπαπ, μπροστά και πίσω, μπροστά και πίσω. Ήδη άρχισα να με πιάνει. Αυτό θα σας πάρει 5 λεπτάκια, εντάξει, και μετά κάνεις λίγα stretch. Γιατί έχει βροχυνθεί εδώ πέρα, έχει μαζευτεί επειδή είσαι έτσι συνέχεια, πρέπει να στρετσαριστείς να ανοίξει αυτό. Οπότε πάμε βρούμε ένα μέρος να πιαστούμε. Βρες ένα σημείο να πιαστείς, βάζεις το χέρι σου έτσι και ανοίγεις εδώ. Να νιώσεις εδώ πέρα το τράβηγμα. 20 δευτερόλεπτα περίπου από τη μία μεριά, 20 δευτερόλεπτα από την άλλη. Okay. Μετά έχουμε τον αυχένα. Εντάξει, πάμε να φτιάξουμε και τον αυχένα. Οπότε, μια άσκηση είναι αυτή. Σπρώχνεις από το πηγούνι προς τα μέσα. Και θα νιώσεις έτσι μια δυσφορία εδώ πέρα. Και το κρατάς για περίπου 10-15 δευτερόλεπτα. Και μετά... εδώ. Ωραία. Το κρατάς περίπου για μισό λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Και αυτή είναι η ρουτίνα. 3 ασκήσεις, 2 καλά stretch, ένα στο στήθος και ένα εδώ πέρα. Αν το κάνεις για αρκετό καιρό, θα μαζέψει και θα φτιάξεις. Εντάξει.